Δίπλα μου έχω την χαρά και την τιμή να έχω τον κύριο Κώστα Ιδιάτο. Είναι εκδόσεις και πολιτής των εκδόσεων Αλεξανδρία. Έτσι, επίσης είναι υπευθυνός των σεμιναρίων στην εταιρεία των διαπολιτισμικών σπουδών. Δοκιμιογράφος με ιδιαίτερη ευάθμιση, θα έλεγα, και με μελέτες ειδικά πάνω στην ελληνικότητα και στην ελληνική ιδιοσυγκρασία. Του δίνω τον λόγο, ελπίζοντας να είναι συνεπής στα χρονικά περιθώρια κατά το δυνατόν. Μέρα. Προσπαθήσω. Κομμενοδόν, έλα. Καλησπέρα. Επομένως, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση από το κοινό και πιο συγκεκριμένα βέβαια τον Βασίλη, ο οποίος το καλοκαίρι κάποια στιγμή μου έστειλε μερικά από τα κείμενα και αυτό με όθησε σε ένα σχολιασμό που είναι και η αφετηρία αυτής της πρόσκλησης και αυτών που θα πω εδώ. Θα σας πάω βέβαια έτσι λίγο πίσω πάλι χρονικά, ενώ δηλαδή οι προηγούμενοι ομιλητές έφτασαν στο σήμερα. Εγώ έχω μείνει στα προεπαναστατικά χρόνια. Κάποιες σκέψεις μπορεί να υποθούν και για άλλα πράγματα, για τα κατοπινά. Υπάρχουν πράγματι μη εθνοκρατικά επαναστατικά σχέδια στα χρόνια πριν από την Επανάσταση. Δηλαδή, σχέδια που δεν αποβλέπουν στην ίδρυση ενός έθνους κράτους, όπως έχουν σχηματιστεί ήδη στην Ευρώπη και αρχίζουν να αναδύονται και στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Ο Βασίλης προβάλλει δύο τέτοια, του Ρίγα και του Κοσμάτου Ετωλού. Για τον Κοσμάτου Ετωλό δεν θα πω τίποτα, γιατί δεν τον ξέρω αρκετά και γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι, θα έλεγε κανείς, ένα επαναστατικό σχέδιο με την κυριολεκτική έννοια. Δηλαδή, είναι πολιτικό σχέδιο με έναν τρόπο, όπως το δείχνει ο Βασίλης, αλλά έχει άλλη κατεύθυνση, δεν σκοπεύει στην ανατροπή, ας πούμε, του καθεστώτος της, του Οθωμανικού καθεστώτος. Επαναστατικό, με μη εθνοκρατικό χαρακτήρα, είναι το σχέδιο του Ρίγα, αλλά και της φιλικής εταιρείας, θα έλεγε κανείς. Πράγματι, δεν είναι μόνο ο Ρίγας που μιλάει για μια νέα μορφή οργάνωσης που θα περιλαμβάνει διάφορους λαούς σε ισότιμη βάση. Και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, όταν κηρύσει την Ελληνική Επανάσταση το Φεβρουάριο και μπαίνει στη Μολδαβία, μιλάει για Έλληνες σαν ένα γενικό χαρακτηρισμό που περιλαμβάνει και άλλες εθνότητες, βαλκανικές κλπ. Κάτι δηλαδή πολύ διαφορετικό από την ιδέα του ένα έθνος, ένα κράτος ή από την αρχή της εθνικότητας με την οποία έχουν συγκροτηθεί ήδη τα ευρωπαϊκά έθνη-κράτη και αναδύονται ήδη κάποιες βαλκανικές αξιώσεις, μάλλον σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, ο ελληνισμός, που είναι το ένα βασικό θέμα εδώ, δεν είναι στον πυρήνα αυτών των σχεδίων του Ρίγα και της φιλικής εταιρείας, κατά τη γνώμη μου. Για να το δούμε αυτό, πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε όμως αυτή την έννοια του ελληνισμού. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις εκδοχές, τρεις προσλήψεις δηλαδή αυτής της έννοιας, διαφορετικές, αν και όχι στεγανά διαχωρισμένες. Η μία είναι ο ελληνισμός όπως τον καταλαβαίνουμε εμπειρικά και σήμερα, όταν λέμε για εννοούμε ελληνικούς πληθυσμούς, που μπορεί να είναι και πέρα από τα όρια του ελληνικού κράτους, οπουδήποτε στον κόσμο, την Αμερική με την Αυστραλία. Η δεύτερη σημασία είναι ο ελληνισμός όπως ορίστηκε από τις ευρωπαϊκές επιστήμες της φιλολογίας και της ιστορίας, τον 18ο αιώνα ήδη. Ο ελληνισμός δηλαδή, του Τρόιζεν και άλλων, που ονόμασε και ανέδειξε έτσι την μετα-αλεξανδρινή εποχή των ελληνιστικών αυτοκρατοριών ή βασιλείων, σε αντίστοιξη με την κλασική αρχαιότητα, αλλά και συμπληρωματικά προς αυτήν. Και πράγματι μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα της κλασικής Ελλάδας
όπου διαμορφώθηκε ήδη από την αναγέννηση στην Ευρώπη, συμπληρώνεται με την εικόνα μιας ελληνιστικής εποχής, η οποία βρίσκεται στην και όλο αυτό το σύνολο είναι στην καρδιά του φιλελληνισμού, δηλαδή στην καρδιά αυτού που θα έλεγα εγώ ότι είναι ο ελληνισμός των φιλελλήνων και που είναι η κυρίαρχη αντίληψη περί ελληνισμού που υπάρχει στην Ευρώπη και θα έλεγα ότι είναι και αυτή που περνάει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, η αντίληψη ενός διεθνούς κινήματος που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση, όχι τόσο στρατιωτικό παρά την προσπάθεια συμμετοχής των φιλελλήνων στα πολεμικά, αλλά σίγουρα σε διπλωματικό επίπεδο για τη μεταστροφή σιγά-σιγά της ευρωπαϊκής, της δυτικής κοινή γνώμης με έναν τρόπο υπέρ της Επανάστασης. Η τρίτη σημασία, αυτή είναι η δεύτερη σημασία, η τρίτη σημασία του ελληνισμού είναι αυτή που προσδιορίζεται από διάφορα ρεύματα της ελληνικής σκέψης, ήδη από τον 19ο αιώνα, ρεύματα με πολύ διαφορετικούς προσανατολισμούς, ελληνοκεντρικά, νεοπαγανιστικά, εθνιστικά ή εθνικιστικά, ορθόδοξα ή ορθόδοξα κλπ. Με πολλές διαφορές μεταξύ τους, μέσα στα οποία όμως θα τολμούσα να βάλω και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο Βασίλης θέτει το ζήτημα και που παρά τις διαφορές αυτές που δεν είναι αμιλητές μεν, υπάρχει από την άποψη που με ενδιαφέρει εμένα εδώ ένας κοινός σκληρός πυρήνας. Δηλαδή ένα ιδιαίτερο διαχρονικά ελληνικό νόημα ή στάση που διέπει και συνέχεια άτομα και πληθυσμούς πέρα από γεωγραφικά και ιστορικά όρια. Πληθυσμούς οι οποίοι επειδή ακριβώς μετέχουν σε αυτό το νόημα και το περιφρουδούν και το διασώζουν μέσα στους αιώνες, είναι εν δυνάμει ή εν ενεργεία Έλληνες. Και έχουν μια λανθάνουσα ή ενεργή εθνική συνείδηση. Εδώ τίθεται όλο το μεγάλο θέμα της συνέχειας του ελληνισμού και τα λοιπά, το πολύ συζητημένο αυτό θέμα. Δεν είναι της ώρας. Θα πω μόνο τα ελάχιστα απαραίτητα για να συνδέσω με το επιχείρημά μου και να πριν ξαναγυρίσω στο Ρήγα. Αυτή η τελευταία εκδοχή ελληνισμού είναι κατά κάποιο τρόπο ουσιοκρατική. Είναι μια ουσιοκρατική θέση, διαβλέπει μια ουσία που περνάει μέσα από τους αιώνες και κληρονομείται και απειλείται, διασώζεται κτλ. Νομίζω ότι δεν αντέχει αυτή η θέση σε σύγχρονες κριτικές και κριτικές θεωρίες της εθνοποίησης και του εθνικισμού. Στη θέση δηλαδή που είναι αρκετά παρεξηγημένη πλέον από διάφορους ιστορικούς και ανθρωπολόγους, από τον Hobsbawm μέχρι τον Άντερσεν, θα μπορούσε να πει κανείς και τον Καστοριάδη από άλλη άποψη, ότι τα έθνη είναι καταρχήν ιδεολογικές κατασκευές. Είναι κοινωνικές σημασίες δηλαδή, που αναδύονται στον 19ο αιώνα, μάλλον ήδη από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, και συγκροτούνται μέσα από κινήματα που προσπαθούν να φτιάξουν κράτη και μέσα από εγχειρήματα εθνοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά η ιδέα αυτή της η ιδέα αυτή της εθνικής, η ιδέα αυτή του ελληνισμού, στην περίπτωση τώρα τη δική μας, νομίζω ότι συνδέεται με αυτήν την προοπτική, με αυτή την λογική στην Ευρώπη και
η ένσταση ότι αυτό μπορεί να ισχύει για... ότι δηλαδή η εθνική ταυτότητα μπορεί να ισχύει ότι είναι κάτι καινούργιο, κάτι που συμβαίνει τον 18ο, 19ο αιώνα για τα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά δεν ισχύει για λαούς με μεγάλη ιστορία όπως οι Έλληνες ή και οι Εβραίοι και οι Κινέζοι ενδεχομένως. Έχει μία βάση, αλλά νομίζω ότι είναι περιορισμένη αυτή η βάση. Το ότι δηλαδή ο παλαιολόγος μίλησε για Έλληνες, ότι είμαστε Έλληνες πριν την πτώση της Κωνσταντινούπολης, ή το ότι κάποιοι λόγοι μοναχοί αναφέρθηκαν σε αυτόν τον όρο μέσα στην Ιπποκρατία, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι μία αντίληψη διάχυτη και συνειδητή σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, λαϊκά στρώματα. Για να το υποστηρίξει κανείς αυτό ή για να το διερευνήσει, θα έπρεπε να πάει πολύ πιο, πολύ βαθύτερα σε μια κοινωνική ιστορία. Με στοιχεία που δεν ξέρω αν έχουμε κιόλας, θα έπρεπε να κοιτάξει τη φυλάδα του Μεγάλου Αλέξανδρου, να κοιτάξει τα δημοτικά τραγούδια, να μελετήσει ήθη και έθιμα κτλ. Και θα βρει πάρα πολλά στοιχεία συνέχειας πολιτισμικής, όντως, τα οποία όμως δεν μεταφράζονται αυτομάτως, νομίζω, σε μία εθνική συνείδηση, η οποία λανθάνει και περιμένει πότε θα ολοκληρωθεί και θα συγκροτήσει ένα ελεύθερο δικό της πολιτιακό μόρφωμα. Λοιπόν. Και να πω επίσης ότι εξεγέρσεις, να συγκεντρώσω μόνο αυτό εδώ, εξεγέρσεις υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της Ιπποκρατίας, αλλά αφορούν αντιστάσεις στην καταπίεση, την εκμετάλλευση, τοπικές διαφορές, προσωπικές, απάντηση στην προσβολή κοινοτικών θεσμίων ή θρησκευτικών αισθημάτων, ή ζητήματα τιμής κτλ. Αλλά δεν προσβλέπουν εκείνη την περίοδο ακόμη σε μια συνολική ανατροπή. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να φτάσουμε σε μια πολύ κατοπινή φάση όπου υπάρχουν τριγμοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπάρχουν επαγγελίες και ελπίδες ότι μπορεί να αναμειχθεί η Ρωσία στην υπόθεση και να βοηθήσει, ας πούμε, την Ελλάδα. Μιλάμε πάντως μέχρι τότε για εξεγέρσεις οι οποίες πιο πολύ έχουν να κάνουν με μια πιθανώς θρησκευτική αντίληψη, αν κάτι τη συνέχει δηλαδή, και με μια αντίληψη ρωμιοσύνης, παρά με αυτό που ονομάζουμε, που αργότερα εμφανίστηκε πλέον ως ελληνική εθνική συνείδηση. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στο Ρήνα, το επιχείρημά μου είναι ότι ένας τέτοιος ελληνισμός δεν είναι στην καρδιά του δικού του εγχειρήματος. Ένας ελληνισμός των φιλελλήνων, όπως θα τον έλεγα, δεν είναι στην καρδιά του δικού του εγχειρήματος. Ο Ρήγας έχει πιο πραγματιστικές πολιτικές έθνες και κοινωνικές έθνες. Και ακριβώς μια επόμενη θέση ή υπόθεση εργασίας που θα είχα είναι ότι αυτό που θέλει να φτιάξει, που οραματίζεται, είναι ένα είδος ρεπουμπλικανικής αυτοκρατορίας. Ένας όρος που αξίμωρος, αλλά με την έννοια που και ο ίδιος μιλάει για αυτοκράτορα λαό, αλλά προσπαθεί να συγκεράσει το δημοκρατικό ιδεώδες του ρεπουμπλικανισμού, ας πούμε, που ήδη έχει, που είναι μια επιρροή από τη Δύση, με την περίπλοκη πολυεθνική, πολυθρησκευτική πραγματικότητα που υπάρχει στις όλη αυτή την Οθωμανική περιοχή. Στο υπόβαθρο αυτής της σύλληψης του Ρήγα υπάρχουν δύο πραγματικά δεδομένα. Το ένα είναι ένα εξεγερτικό δυναμικό ενάντια στην κεντρική εξουσία και προκειμένου στην Οθωμανική τυραννία,
το οποίο κυμαίνεται από το αντιστασιακό ήθος των πολλών εγκλημάτων του αγροτικού πληθυσμού, αγροτικών κοινοτήτων, μέχρι την ανυπότακτη στάση των οπλαρχηγών και των ατάκτων σωμάτων τους. Και ένα ήθος που φουντώνει με αφορμή ακριβώς αυτή την περίοδο στην ευρωπαϊκή στην ιστορία του κόσμου. Δεύτερο πραγματικό δεδομένο που εμπνέει κατά κάποιο τρόπο το σχέδιο του Ρίγα είναι η επιδιώξη ανερχόμενων κοινωνικών ομάδων ή κοινωνικών δυνάμεων που συνδέονται με την ελληνική με την οικονομική απογείωση του τέλους του 18ου αιώνα. Δηλαδή με την ανάπτυξη βιοτεχνικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, κυρίως στη Θεσσαλία και στη Δυτική Μακεδονία, όπως το επισημαίνει ο Μοσκόφ στο κλασικό του έργο, η οποία θα αποδειχθεί μεν βραχίδια, γιατί στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, λόγω των γενικότερων διεθνών οικονομικών συγκυριών, καταραίει όλη αυτή η δυναμική. Όμως στην περίοδο εκείνη είναι καθοριστική για την πορεία προς την Επανάσταση, για την απήχηση που βρίσκουν και οι απόψεις του Ρίγα και για το έρισμα που βρίσκουν και την απήχηση που έχουν και οι απόψεις του Ρίγα και της Φιλικής Εταιρείας. Λοιπόν, και για να το φέρω λίγο, να το συνοψίσω, στη μορφοποίηση αυτών των δυναμικών, αυτής της δυναμικής και του εξεγερτικού στοιχείου και της οικονομικής δυναμικής που υπάρχει την περίοδο εκείνη, το ελληνικό στοιχείο παίζει όντως ένα σημαντικό ρόλο. Το ελληνικό, το αγνώ, σαν έννοια. Δηλαδή, από τη μια, ως δημοκρατικό πολιτιακό πρότυπο της κλασικής αρχαιότητας, το ρεπουμπλικανικό, από την άλλη με τα αυτοκρατορικά πρότυπα της Αλεξανδρινής, της ελληνιστικής και της βυζαντινής περίοδου. Μαζί με αυτά και η ελληνική γλώσσα, που είναι η διαδεδομένη υψηλή γλώσσα της φαναριώτικης διοίκησης και του Πατριαρχείου και της εκκλησιαστικής παράδοσης και των εμπορικών ανταλλαγών. Οπότε, στον Ρίγα, η ελληνική γλώσσα εμφανίζεται ως η γλώσσα που θα επικρατήσει αυτή τη νέα αυτοκρατορία. Πάλι κάτι αντιφατικό υπάρχει εδώ, γιατί ενώ όλοι οι λαοί που θα συμμετέχουν σε ισότιμη βάση σύμφωνα με το σχέδιο του Ρίγα, η ελληνική γλώσσα θα είναι κυρίαρχη. Αυτό έχει να κάνει και με την πραγματικότητα της ελληνικής γλώσσας ήδη την εποχή εκείνη, που παίζει όντως αυτόν τον σημαντικό ρόλο. Και είναι κατά κάποιο τρόπο ένα συμβιβασμός ανάμεσα στον ελληνισμό αυτών τον ελληνισμό των φιλελλήνων που έλεγα που προβάλλεται απ' έξω και στην αντίληψη αυτή του Ρίγα, η οποία δεν εμπνέεται μόνο από αυτόν, έχει τις άλλες βάσεις που προσπάθησα να δείξω. Ξέρουμε όμως ότι αυτός ο ελληνισμός δεν είναι κάτι εδώ ας πούμε είναι μια επιφύλαξή μου σε σχέση με πράγματα που έχουν ακουστεί εδώ δεν είναι κάτι που έχει μια αυτονόητη οικουμενική διάσταση και χάρη σε αυτήν επικρατεί για διάφορους ιστορικούς λόγους ξέρουμε ότι οι Έλληνες αξιωματούχοι στις βαλκανικές περιοχές, στις βαλκανικές, πώς το λένε, τις Σπραγνάβιες ηγεμονίες, είναι μάλλον μισητοί από τον λαό, εξού και δεν συμμετέχει ο κόσμος εύκολα στην επανάσταση που ξεκινάει εκεί ο Υψηλάντης. Για να μην το αναλύσω πολύ, θα έλεγα ότι ο ελληνισμός, αν το πούμε έτσι, είτε είναι γλώσσα, είτε είναι θεσμοί εξουσίας κλπ, είναι ένα από τα πάνω σχήμα που δεν εξασφαλίζει την βαθύτερη συνοχή αυτών των λαών.
προσβλέπει σε μία από τα πάνω ενοποίηση. Στο Ρήγα αυτό αποκτάει μια ενδιαφέρουσα διάσταση. Δηλαδή και ο Ρήγας θέλει αυτή τη γλώσσα και κάποια ελληνικά στοιχεία, τα οποία όμως δεν θα ακυρώνουν και τον εξισωτικό χαρακτήρα του οράματός του. Ενώ στη μορφή που τον φαντάζονται και καλά, ας μην το αναπτύξω άλλο γιατί θα πέσει, περάσει πολύ την ώρα, έτσι. Με τη συζήτηση μετά θα... Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει απλώς, να πω ένα τελευταίο μόνο, υπάρχει μία εκδοχή του ελληνισμού που ακριβώς έχει και μία έμφαση στην Αθήνα, έχει μία αθηνοκεντρική βάση η οποία τελικά επικρατεί με την υποστήριξη του μεταπρακτικού κεφαλαίου, δηλαδή είναι πιο πολύ σε αυτή την προοπτική και όχι στην προοπτική που είχε ο Ρήγας με βάση το πιο αυτόχθονο, ας πούμε, κεφάλαιο. Και δεν είναι τυχαίο ότι παίζεται ένα σημαντικό παιχνίδι που δεν είναι πολύ συζητημένο ανάμεσα όσο αφορά την επιλογή της πρωτεύουσας της Ελλάδας, ανάμεσα στην Αθήνα και σε άλλες εκδοχές, η οποία αυτή παίζεται στη Βαβαροκρατία. Και οι Βαβαροί επιβάλλουν την Αθήνα κόντρα σε μία συσπήρωση όλων των άλλων πλευρών του κόσμου, στην Ελλάδα, ακόμη και ανθρώπων όπως ο Αφροπορτάτος κλπ, οι οποίοι προβάλλουν άλλες λύσεις, όπως ας πούμε ο Ισθμός. Θα φτιαχτεί μία νέα πόλη στον Ισθμό που θα είναι η πρωτεύουσα, με διάφορα κριτήρια. Είναι όμως ένα σημαντικό θέμα που παίζεται για δύο χρόνια. Επιβάλλεται προφανώς η άποψη των Βαβαρών, άρα η πιο κλασικιστική, η πιο ένας ελληνισμός των φιλελλήνων, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη. Κλείσαμε τον πρώτο κύκλο. Φαντάζομαι ότι την παρουσία σας σημαίνει ότι δεν κουραστήκατε, έτσι.